στα ελληνοτουρκικά επιβεβαιώνουν και στα ανακοινοθέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα αδιέξοδα της πολιτικής διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων της Ελλάδας εμπλοκής στα αμερικανονατοϊκά σχέδια και τους ανταγωνισμούς. Από το άλλοτε δήθεν απάνεμο λιμάνι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει σήμερα για τους απολογητές της ένα τάχα αργοκίνητο καράβι. Ξεπλένουν έτσι τα ισχυρά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα που συνδέουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και άλλους με την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν μπορούν να αναχαιτήσουν την επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας, αλλά την αποθρασίουν κιόλας. Απόδειξη ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη. Γι' αυτό και οι Τούρκες προκλήσεις στην ελληνική φαλοκρηπίδα, οι ναύτεξοι, οι χάρτες για τη δικαιοδοσία της διάσωσης, οι γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, το άνοιγμα της παραλίας στα Βαρούσια τα λένε όλα. Γι' αυτό και οι επεμβάσεις επίσης σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ και αλλού. Τα εμπάρκο όπλων, οι αναθεωρήσεις εμπορικών συμφωνιών, οι κυρώσεις και η φιλολογία τους είναι όλα τους μέσα στο παιχνίδι των διαπιστωμένα μεγάλων ανταγωνισμών των αστικών τάξεων που την πληρώνουν στο τέλος οι λαοί. Καμία προσδοκία από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελούν αυτοί και οι ανταγωνισμοί τους πηγή του προβλήματος και όχι της λύσης. Με τον αγώνα τους λοιπόν οι λαοί μπορούν να απορρίψουν τα εμπεριαλιστικά σχέδια για επικίνδυνες διευθετήσεις στις πλάτες τους.